Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φαίνεται απορρίμματοφόρο του Δήμου Σερών να συλλέγει τα απορρίμματα από μπλε κάδο της ανακύκλωσης, η αρμόδια αντιδήμαρχος καθαριότητας Άννα Ιορδανίδου διευκρίνησε τους λόγους για τους οποίους συνέβη. Δυστυχώς, σύμφωνα με τα όσα είπε, φαίνεται πως κάποιοι συμπολίτες μας δεν πράττουν ορθά. Δηλαδή, πετούν σκουπίδια μέσα στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης και όχι στους πράσινους. Προέκυψε ένα θέμα με μία δημοσίευση και θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση. Τη δημοσίευση, να πούμε. Η δημοσίευση περιγράφει ένα απορριμματοφόρο που παίρνει τον πράσινο κάδο να παίρνει και ένα μπλε κάδο. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ένας έλεγχος από τους επόπτες, γιατί πολλές φορές είναι πολύ συνηθισμένο πλέον το φαινόμενο να βλέπουμε στους μπλε κάδους σκουπίδια τα οποία δεν είναι για ανακύκλωση. Και αναγκαστικά τα παίρνει το απορριμματοφόρο που θα πάρει και τον πράσινο κάδο. Έχουμε ένα καλό ποσοστό ανακύκλωσης στην ΣΕΡΕΣ, όχι όμως το 100%. Πολλές φορές βλέπουμε σκουπίδια σε μπλε κάδο και σίγουρα η αποκομιδή του μπλε κάδου με σκουπίδια δεν συμφέρει ούτε τον πολίτη ούτε εμάς. Είναι διπλάσια. Και αυτό που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σύμμικτα να μαζεύει αναγκαστικά και τον κάδο της ανακύκλωσης. Πώς ξέρουν οι εργαζόμενοι όμως ότι μέσα στον μπλε κάδο υπάρχει? Πολλές φορές οι επόπτες εντοπίζουν αυτά τα σημεία και συνήθως τα Σαββατοκύριακα ο κόσμος δεν κάνει ανακύκλωση. Προφανώς επειδή γεμίζουν οι πράσινοι κάδοι γρήγορα, από το να τα πετάξουν έξω τα πετάνε σε μπλε κάδους. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη δημοσίευση που κυκλοφόρησε ήταν τέτοια περίπτωση? Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση και από τους επόπτες, ότι βρέθηκαν σκουπίδια μέσα στην ανακύκλωση, επομένως δώσανε και εντολή στο απορριμματοφόρο να μαζέψει και το μπλε κάδο μαζί με τον πράσινο. Παράλληλα, η αρμόδια αντιδήμαρχος αναφέρει πως συνεργεία καθαριότητας θα κάνουν αποκομιδή απορριμμάτων τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες αργίας, τη Δευτέρα και την Τρίτη, συνεργεία θα έχουν αποκομιδή σε περιοχές του κέντρου της πόλης και ζητά την κατανόηση αλλά και τη συνεργασία των πολιτών ώστε να μην πετάξουν τα σκουπίδια τους σε σημεία που δεν πρέπει. Μεγάλη Παρασκευή θα γίνει κανονικά η αποκομιδή, Σαββατοκύριακο ο εργολάβος αποκομιδής θα βγει κανονικά όπως γινόταν κάθε φορά. Δευτέρα, Τρίτη, κέντρο περιφερειακή και μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος θα βγει δηλαδή ξανά από απορριμματοφόρα, τρία για πράσινο κάδο και δύο ανακύκλωσης. Δευτέρα θα ξαναβγούν δύο απορριμματοφόρα για σύμμικτα και δύο ανακύκλωσης. Να κάνουμε και μία σύσταση στους πολίτες. Να κάνουμε και μία σύσταση και μία έκκληση στους πολίτες. Αν δούνε κάποιους κάδους ξεχυλισμένους, αν δούμε άλλον κάποιους κάδους γεμάτους ή να πετάξουν τα σκουπιδάκια τους λίγο παρακάτω ή ας κάνουμε και μία μέρα υπομονή κρατώντας τα σκουπίδια μας μέσα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι άγιες μέρες, μέρες που μαζευόμαστε, έχουμε οικογενειακά τραπέζια. Επομένως, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Το πλήσιμο των κάδων συνεχίζεται κανονικά με πλήσεις δύο φορές τον μήνα. Όμως και εδώ απαιτείται η συνεργασία των πολιτών. Με το πλήσιμο των κάδων, έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό? Με το πλήσιμο των κάδων, ναι, θα γίνεται δύο φορές το μήνα η πλήση των κάδων. Και σε αυτό πάλι θα πρέπει να είμαστε πάλι πιο προσεκτικοί όσον αφορά πώς πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους. Να είναι καλά δεμένα, να μην είναι στις σακούλες τρύπιες, γιατί καταλαβαίνετε ότι σήμερα μπορεί να πληθεί και αύριο ο κάδος να είναι ξανά βρώμικος, γιατί υπάρχει, είναι σκισμένη κάποια σακούλα, πετάνε κάποιες φορές χωρίς σακούλες στα σκουπίδια. Επομένως όλα ξεκινάνε από μας, βάζω και εμένα μέσα σε αυτό, και όλα καταλήγουν σε μας. Επίσης, η κυρία Ιορδανίδου υπενθυμίζει για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων πως οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 23 21 0
36-170, ώστε να κλείνουν ραντεβού προκειμένου οι υπάλληλοι της καθαριότητας να γνωρίζουν το σημείο από όπου πρέπει να τα συλλέξουν. Όσον αφορά τα ογκώδη, θα ήθελα να κάνω ξανά μια έκκληση προς τους πολίτες να ενημερώνουν την υπηρεσία στο 2321-036-170, γιατί συνεχίζει και παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, το ότι δεν ενημερώνουν την υπηρεσία. Ένας περαστικός, κάποιος επόπτης θα βρει τα αντικείμενα, επομένως θα ενημερώσει και την υπηρεσία. Πολλές φορές και Παρασκευή, δυστυχώς που η υπηρεσία κλείνει, κατεβάζουν ογκώδη αντικείμενα με αποτέλεσμα να μένουν όλο το Σαββατοκύριακο στα πεζοδρόμια. Είναι πρόβλημα και για τον πεζό, ο οποίος διασχίζει πεζοδρόμια, διαβάσεις κτλ. Αλλά και η εικόνα δεν είναι η καλύτερη εικόνα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Η σωστή διαδικασία είναι όταν θέλω να κατεβάσω κάποιο αντικείμενο το οποίο ανήκει στα ογκώδη για αποκομιδή, ενημερώνω την υπηρεσία και η υπηρεσία απαντάει την ημέρα που θα το πάρει. Και το κατεβάζουμε. Το κρατάμε και το κατεβάζουμε. Και θα παρακαλέσω επίσης και Μεγάλη Παρασκευή αυτές τις Άγιες Μέρες που διανύουμε, γιατί η υπηρεσία με ενημέρωσε ότι τις προηγούμενες χρονιές, ακόμη και Μεγάλη Παρασκευή, υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμια. Ας σεβαστούμε το γεγονός ότι είναι Μεγάλη Παρασκευή, ότι θα γίνει η περιφορά του επιτάφιου, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η καθαριότητα είναι κάτι που μας αφορά όλους και ως πολίτες θα πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναδεικνύουμε την απαιτούμενη υπευθυνότητα.